κυρίως για το θέμα της εταιρείας Total. Αντελήφθηκαν απόψεις, η κυβέρνηση παρουσίασε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που είχε από τις 11 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου, όπου η εταιρεία μας παρέθεσε τις εισηγήσεις της. Όπως ακούσατε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπήρξε συνένεση προς την κατεύθυνση στην οποία παρουσίασε η κυβέρνηση, και τις επόμενες μέρες θα προχωρούσουμε με τις νομισμένες διαδικασίες με πρόθεση να ολοκληρωθεί θετικά πλέον αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει αισιοδοξία δηλαδή, κύριε Υπουργέ? Δεν αποχωρεί ουσιαστικά από την Κυπριακή? Επιτρέψτε μου να μην μπω σε λεπτομέρειες, ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα, η οποία αναμένω να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Οπότε, μόλις έχουμε οποιοδήποτε νεότερο, θα το ανακοινώσουμε. Αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται συγκεκριμένα στο οικόπεδο 11, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει αυτή η πληροφορία? Επικεντρώνεται ουσιαστικά στο τεμάχιον 11, με κάποιες καινούργιες έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν, και είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα και ο Γενικός Εισαγγελέας, με τον οποίο είχαμε διαβουλεύσεις από τα μέσα Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, όταν μας ενημέρωσε η εταιρεία. Κύριε Υπουργέ, κόμματα καλούν ουσιαστικά την κυβέρνηση να βάλουν και άλλους παίχτες στο παιχνίδι του φυσικού αερίου για να δυναμώσει και η θέση μας να ισχυροποιηθεί και πολιτικά. Κοιτάξτε, αυτό ανοίγουν βεβαίως, κάνουν λόγο για τη Ρωσία περισσότερο. Κοιτάξτε, για να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει ένας νέος γύρος αδειοδότησης, όπως καταλαβαίνετε, και για να γίνει αυτό το πράγμα θα πρέπει να προϋπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη την προσπάθεια ανεκμετάλλευσης του Αφροδίτη. Οπότε είναι μέσα στη σκέψη της κυβέρνησης, απλά δεν έχουν ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί. Ακριβώς για τον λόγο ότι αναμένουμε κάποια από αυτά τα αποτελέσματα. Επομένως, εξετάζεται το ενδεχόμενο τρίτου γύρου αδειοδότησης, απλά παραμένουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν. Εντάξει, πάντοτε υπάρχει η επίθεση σκέψη μας, πάντοτε υπάρχει η προοπτική ενός τρίτου γύρου αδειοδότησης, απλά θα πρέπει να οι συνθήκες να το ευνοούν κιόλας. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, με τις σημερινές συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, θα πρέπει κάποια πράγματα να ευθυγραμμιστούν. Αναφερθήκατε και στο οικόπεδο 12, που βρίσκονται συζητήσεις με την Αίγυπτο για αξιοποίηση μέρους των πιστοποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Αρχίζουν και γίνονται εντονότερες. Αυτή τη στιγμή, όπως έχω ξαναπεί, είναι σε εξέλιξη ένας διάλογος για τις τεχνικές πτυχές της λύσης. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα εξελιχθεί αυτός ο διάλογος και στους εμπορικούς όρους, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του Αφροδίτη. Κύριε Υπουργέ, τα αποτελέσματα της ΕΝΗ, πιστεύετε υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ή πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι? Νομίζω έχετε δει τα αποτελέσματα των τελευταίων 2 μηνών, ότι πούμε είναι παρακινδυνευμένο. Ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία, είναι αυτό που είναι. Θα αναμένουμε τα αποτελέσματα εντός των επόμενων εβδομάδων. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, να τονίσω κάτι που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, το τι υπάρχει στο βυθό της θάλασσας έχει ήδη αποφασιστεί πριν εκατομμύρια χρόνια. Απλά εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Όμως οι εταιρείες που έχουν έρθει και αδειοδοτήθηκαν έχουν κάνει σεισμογραφικές έρευνες. Δηλαδή έχουν μία γνώση το τι περιμένουν ουσιαστικά να βρουν. Φτάνει να επιβεβαιωθεί από τα κοιτάσματα. Έχουν μία γνώση μέσω των σεισμογραφικών, έχουν μία γνώση για το τι δομές υπάρχουν στο βυθό της θάλασσας. Το τι περιέχουν αυτές οι δομές. Ή ποια μπορεί αν πήραν τα υλικά τα οποία σχημάτισαν τους υδρογονάνθρακες πριν εκατομμύρια χρόνια, μέχρι που έφτασαν. Αν σχηματίστηκε η παγίδα, η δομή δηλαδή, προτού διαφύγουν αυτά τα υλικά. Αυτά δεν τα ξέρει κανείς μέχρι να ολοκληρωθεί μια ιότρηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, Νικήτα, ακούσαμε και τις δηλώσεις.